Κυπριακός λαός σιγά σιγά απορρίπτει το χαλκευμένο λόγο αλλά και εκείνους που απολογούνται για το παρελθόν τους, ανέφερε χθες βράδυ ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς, μιλώντας στον ετήσιο χορό της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Εμεσού. Δεν είμαι σίγουρος εάν ο κύριος Αναστασιάδης νιώθει περήφανος για την πολιτική του παρακαταθήκη, διότι ακόμα δεν τον έχω ακούσει να βγει σε κανέναν βάθρο και να καλέσει τον κυπριακό λαό να το στηρίξει περηφανευόμενος για τα οποιαδήποτε επιτεύγματά του στο παρελθόν. Ούτε έχω ακούσει τον κύριο Λιλίκαν να περιγράφει την πολιτική του ιστορία και πολιτική του σταδιοδρομία. Από την πλευρά του, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού εξαπέλυσε επίθεση εναντίον Αναστασιάδη και Λιλίκα, χαρακτηρίζοντάς τους αναξιόπιστους. Δεν διστάζουν να μετακινηθούν από θέσεις πάγιες που έχουν στο Κυπριακό για χάρη του να εξυπηρετηθούν οι στόχοι προεκλογικοί που έχουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό να μου επιτρέψετε να πω ότι τους καθιστά εντελώς αναξιόπιστους και ακατάλληλους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, ο κύριος Μαλάς ανέφερε ότι από τις επισκέψεις του σε χωριά και πόλεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας εισπράττει μηνύματα αισιοδοξίας.